λαμπερός κόσμος των βραβείων ΜΑΤ σίγουρα έχει και το παρασκήνιό του. Και μάλιστα ήρθε η ώρα να σας δείξουμε ότι δεν είδαν όσοι δεν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το όνομα του Αντώνη Ρέμου ακούστηκε για το βραβείο του καλλιτέχνη της χρονιάς, όλοι άρχισαν να χειροκροτούν. Και εκείνος ήρεμος έδωσε ένα φιλί στην Ιβόνη που δεν θα μπορούσε να μην τον συνοδεύσει στα βραβεία. Ωστόσο, πέρα από το φιλί της Ιβόνης και τα δύο βραβεία που κέρδισε, ο Αντώνης Ρέμος δεν φάνηκε να ανταλλάζει ούτε ένα γεια με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος αν και πέρασε από μπροστά του, δεν θέλησε να του μιλήσει. Και κατά έναν περίεργο λόγο, το ίδιο συνέβη και με τον Σταν. Από την άλλη, ο Σάκης Ρουβάς πιο λαμπερός και ευδιάθετος από ποτέ. Αλλά και τυπικός με τον Ηλία Ψινάκη. Στην εξέδρα του σταδίου που φιλοξενήθηκαν φέτος στα Mad Video Music Awards, είδαμε και τη Βάσο Λασκαράκη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η ώρα της βράβευσης είναι σίγουρα η αγαπημένη των καλλιτεχνών και ειδικά όταν βραβεύονται για πρώτη φορά. We'll be right back.